Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, 17η αγωνιστική σήμερα για τη Master League. Και οι Σομαλοί Πειρατές αντιμετωπίζουν τα Γκραν Μαναριά. Που τη μία η Σομάλια Pirates με 3 νίκες και 10 ήττες βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας. Ενώ τα Μαναριά με 6 νίκες και 9 ήττες συνολικά βρίσκονται στην 7η. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με μια άσχημη προσπάθεια από την πλευρά των Πειρατών. Ο Κύλης δεν μπόρεσε να βρει στόχο στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Οι ξεκινούν με Τζούγια, Γιανοσπύρο, Λεωνίδα, Νικολουζάκη, Τζούλη και Στραβοπιεράκο. Από την άλλη έχουμε Καραμάνο, Παπαϊσταθίου, Σκληρό, Αντώνη Τσίκο και Ισίδωρο Τσίκο στην πετάλα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Ένα σούτρο πόντων χωρίς στόχο από τον Παπαϊσταθίου, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των Γαλαζιών. Τσίκος αφήνει έξω. Τώρα είναι εύστοχο το σούτριον πόντων τον Σκληρό, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ. Αυτό το τρίποντο για το 0-3. Στραβοχεράκος δεν έρθει τον τρίποντο. Μαζεύουν οι φιλοξενούμενοι. Φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ωστόσο ήρθε το επιθετικό rebound και το καλάθι στην συνέχεια από τον Ισίδωρο Τσίκο για το 0-5. Ψάχνουν ακόμα το πρώτο της καλάθι. Όλα καταλήγει εκτός, αλλά έχει παρενέβει παίκτης από τα Γκραν Μαναριά. Ντούλης σε επαναφέρει. Γιανοσπύρος από τον Ιεράκος αφήνει στον Ντούλη και πάλι στο πλάι εκείνος το σκέφτηκε, το πήρε τελικά το σούτ. Συγκότερα ο Παπαϊσταθίου για να μαζέψει το rebound. Ματάει κάτι, φτάνει στην άλλη πλευρά, αφήνει στον Τσίγκο Σίδερο και πάλι ο ίδιος λίγο πιο πίσω. Θα εξορκούσα αυτή τη φορά για το 0-7. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Σίδερο Τσίγκο και το σκορ στο 0-7. Χωρίς πολύ ακόμα οι Πειρατές. Γεράκος ψάχνει κινήσεις, έχει σταματήσει την τρίπλα. Είναι στον Νικολουζάκη. Φτάνει κοντά. 2 δευτερόλεπτα, 1 υποπίεση το σούτ, αλλά και εύστοχο επίσης από τον Τζόγια. Πρώτο καλά το φίλο της ομάδας Πειρατές για το 2-7. Κόπηκε κανονικά ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Στην άλλη πλευρά ο Τζόγιας θα κάνει μεταφορά της μπάλας. Αντώνης Τσίκος. Σκληρός είναι στον Ισίδωρο Τσίκο. Αυτός με τη σειρά του στον Αντώνη. Έκανε την κίνηση, πήρε ο Καραμάνος, αλλά έχει βρει μπάλα στα πόδια του Νικολουζάκη. Επιλογές για να επαναφέρει ο Αντώνης Τσίγκος. Μπάλα τώρα στα χέρια του. Για 3 πόντους ο Παπαϊσταθίου, αστοχή. Με ευκαιρία μετά το επιθετικό rebound του Καραμάνου. Και κερδισμένο φαουλ για τον ίδιο. Το έχει κάνει ο Τζόγιας για τους Πειρατές. Και είναι και το πρώτο μαντικό αυτό για τους γηπεδούχους. 1-0 τα ομαδικά τώρα. Μέσα πρώτη βολή από τον Καραμάνο, 2-8. Βάζει και την δεύτερη με το 2-9. Ο Τεράκος πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Πάλι κατοχή για τους κοκκινούς. Αρίσματα, θέλει να συνεργαστούν με τον Γιανοσπύρο, δεν πήγε όμως αυτή η συνεργασία. Τσίγκος, Σίδωρο Τσίγκο η μπάλα. Αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει καθώς ο Νικολουζάκης την πέταξε εκτός.
Αντώνης Τσίγκος. Ο Ισίδωρος με το δεξί χέρι. Δεν βρίσκει στόχο, σκληρός μαζεύει και εκτελεί κιόλας για τρεις. Το λοιπόν στα χέρια του Λεωνίδα Γιαννοσπύρου. Καβουσιαράκος τώρα. 6 και 25 ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 2-9 το σκορ, έχουν μείνει χαμηλά όσον αφορά το σκοράρισμα οι Σομαλοί Πειρατές. 5 δευτερόλεπτα τώρα, κλείστηκε εκεί ο Τζόγιας. Κράτησαν όμως οι Πειρατές. Ένα δευτερόλεπτο δεν είχε δει το ρολόι. Ο Στραβοφιαράκος έκανε μια έξτρα προσπίση. Έτσι δεν προλάβαν να εκτελέσουν οι κύριοι γηπεδούχοι. Παραμένει λοιπόν το 2-9. Αντώνης Τσίγκος. Πάει μόνος του προς τα μέσα. Κερδίζει για το φάουλ. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας. Όμως θα βολευτεί τώρα με τις δύο ελευθερές βολές του. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους Πειρατές. Μέσα η πρώτη. 2-10. Στοχή στην δεύτερη. 2-11 πλέον το σκορ. Έχουμε και αλλαγή για τους Σομαλούς Πειρατές. Σταματέας για πρώτη φορά στο μάτς. Επιλέγουν να πιέσουν ψηλά τώρα τα μανάρια. Κούλης. Περάσει το κέντρο, έχει δύο παίκτες πάνω του. Προσπαθεί να βρει τον Γιαννοσπύρο, δεν βγήκε η πάσα. Τον Νικολουζάκη να συγχωρείτε, έγινε και το φάουλ στην συνέχεια. Το τρίτο μαντικό για τους Somalia Pirates. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Μας, επί από το time out των Σομαλών Πειρατών, οι οποίοι δεν έχουν καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Το 2-11 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι του Σομαλί λειτουργούν καλύτερα εξωτικά, το αποδεικνύουν και σε αυτή την φάση. Έχουμε ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Καραμάνο και Σκληρό. Ο τελευταίος θα κάνει το 2-13. Κυρισμένο φαουλ τώρα για τους Πειρατές, είναι και το πρώτο ομαδικό. Κάνουν τα μανάρια απόψε. Λεωνίδας Γιαννοσπύρος. Σταθεί από το ύψος των βολών. Θα κάνει έρμπολ. Συνεχίζουν κολλημένοι στους δύο πόντους οι συμμετοχοί. Σίκος. Σε δίπλα του τον Παπαϊτ Σταθείου. Παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά και σκοράρει και ανεβάζει το σκορ πλέον στο 2-15. Πάλι η πίεση συνεχίζεται ψηλά από τα μανάρια. Ο Γιάννος Σπύρος. Κάρει γύρω του τι επιλογές έχει. Ψάχνει βοήθεια. Πίνει στον Τούλη. Σταματέας. Το δεξί χέρι δεν θα σημαδέψει στα Στραβοφιαράκος, θα μαζέψει. Αλλά κάνει βήματα. Ακόμα μια επίθεση πρέπει να είναι εκμεταλλευτή. Ακόμα ένα λόγος έρχεται να προσθεθεί στη λίστα για τους Σομαλούς Πειρατές. Με τους οποίους περισσότερο 30 φίλους για να σπίρω στο μάτς. Έχουμε λοιπόν και Λεωνίδα και 30 φίλους για να σπίρω στο παρκέ. Πάει στα φίλου. Καραμάνος παίζει με τον Τσίγκο. Τον Τσίγκο τώρα θα πάει από τα αριστερά. Σταθείου δεν προλαβαίνει το ρολόι. Παίρνει την μπάλα στα χέρια. Και επίσης έμεινε και το 2-15. Μπράβο Κέρακος. Με συγχωρείτε. Ο Νικολουζάκης είπε στο παιδιά τους Πειρατές.
εντάξει, για να σκύρω τώρα πάρω λίγο να κάνει ένα νέο λάθος. Δεν θα το αποφύγουν τελικά οι γηπεδούχοι. Ο Καραμάνος έφτασε κοντά. Κερδίζει και το φάουλ από τον Σαματέα. Είναι το τελευταίο αυτό που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι στην πρώτη περίοδο. Αυτός έφτασαν τα 4 ομαδικά τώρα, με 3 και 44 να απομένουν ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη βόλη από τον Καραμάνο. 2-16. Βάζει και την δεύτερη. Το 2-17. Γυρίζει για να σκύρουν με το δεξί. Ούτε τώρα θα πει παρά στο καλάθι. Κεριάδο για τον Καραμάνο να τρέξει. Πατάει γκάζι, κόβεται αντικανονικά από τον Σαματέα. Συμπληρώνονται τα ομαδικά κιόλας από, από τους ομαλούς πειρατές. Και κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τα μανάρια σε αυτά τα 3,5 λεπτά που απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Τσίκος τώρα θα αποσυρθεί για να πάρει και κάποιες ανάσες στην θέση του ο Νερούτσος. Ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο βολές ο Καραμάνος. Θα την χάσει αυτή. Μαζί την δεύτερη, μία στις δύο τώρα. Για το 2-18. Βάλα τα χέρια του Γιάννου Σπύρου. Δείχνουν να δυσκολεύονται πάρα πολύ οι πειρατές σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Θεσικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθόλου καλά. Φαίνεται πως αυτό έχει συμβάλει και πολύ καλή άμυνα, πολύ καλή πίεση και συγκεκριμένα έχουν ασκήσει τα κρεμανάρια μέχρι στιγμής. Καθίπασε για τον Καραμάνο με το δεξί χέρι, θα τελειώσει από τα αριστερά με το 2-20. Μια πολύ καλή απόσταση τα μανάρια από αρκετά νωρίς. Είναι ο λάθος τώρα από τους γηπεδούχους. Ο Νερούτσος τέλεσε κιόλας. Ο Αλεξανδρίδης ήταν με σχολείτε. Δεν μπήκε το τρίποδο. Σταματέας γίνει δυναμικά στην άμυνα. Υπόβει την πάσα ο Σκληρός. Ο Ντούλης εδώ να εξετέψει για τους πειρατές. Πάρει τώρα και την μπάλα στα δικά του χέρια. Είναι έξω. Τούγιας εκτελεί για 3. 5-20 μετά από πάρα πολλή ώρα. Έρχεται το καλάθι για τους πειρατές. Διαχείρωση Τζόγια. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποδο που έχουν σήμερα οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι βρίσκουν μόλις στο δεύτερο του καλάθι. Το παιχνίδι. Σκληρός άφησε δίπλα του τον Λιάκο. Κάνε βήματα αυτός. 2 λεπτά στο γύλα, στο γύλα από μένα ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Στο 5-20 το σκορ. Γιάννος Σπύρος. Καλή άμυνα από τα μανάρια. Θα γίνει και το πρόσφυγμα από τον Καραμάνο. Τρέχει με τον θα τον νικήσει για το 5-22. Αρκετά δραστήριος ο Καραμάνος μέχρι στιγμής. Ντούλης τώρα είναι ο ίδιος, μια προσπάθεια. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Σκληρός. Κάνει το δεξί διάδρομο. Φτάνει μέχρι το lay-up. 5-24. Στην 19 πλέον τα καραμαναριά. Στην λιπάσα η οποία έφτασε στον Νικολουζάκη. Βάλα έξω στο Σταματέα. Με το ένα χέρι θα πάει στο φλότερ, το οποίο θα βρει στόχο. 7-24. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Αλεξανδρίδης παίζει με τον Νερούτσο. Βάλει πλάτη αυτός τον Νικολουζάκη, θα γυρίσει με ένα βήμα πίσω. Το δικό λοιπόν του Καραμάνου. Νέα επίθεση τώρα για τα μανέρια.
10 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. 34 για την περίοδο. Σκληρός κρατάει στα 2-1. Προλαβαίνει το ρολόι ο Αλεξανδρίδης, αλλά βρίσκει σίδερο. Πολυζάκης. Πάω να δώσει τα μανάρια. Αξιοποιεί το 1. Σκληρός για να περάσει και εκτός. Φάνει και να έχει κουραστεί. Στην θέση του πέρασε ο Καραμπούλας. Είναι επίσης 18 δευτερόλεπτο τώρα. Μπράβο, Τσεράκος κρατάει. Πάει ο Γιάννος Κύρος να δώσει το screen. Θα συνεργαστεί μαζί του. Κλείστηκε, έχασε την μπάλα. Θα κλέψουν τελικά οι Γαλάζοι. Και φεύγουν και στον ευθυδιασμό. Πάσα έφτασε. Γύρισε όμως, δεν προλαβαίνει να εκτέλεσει ο Λιάκος. Και έτσι ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 7-24. Δεύτερο δεκάλεπτο, ξεκίνησε μόλις, 7-24 το σκορ. Σαφώς καλύτερη εικόνα από τα μανάρια στην πρώτη περίοδο. Προβληματισμένοι οι πειρατές από την κακή απόδοση τους στα πρώτα δεκαλεπτά. Έχουν μείνει μόλις τους 7 πόντους και βλέπουν να έχουν ξεφύγει κιόλας οι αντιπαλοί τους, οι οποίοι θα ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά. Αλεξανδρίδη είναι ευστοχή για 3, 7-27 πλέον. Τώρα έφερε ένα φάουλ από τον Λιάκο πάνω στον 30 Γιάννο Σπύρο. Καραμάνος θα κλέψει. Είδε εξαιρετικά τον συμπαίκτη του και ο Καραμπούλας θα τελειώσει την φάση. Για το 7-29 και πάλι μια φάση στην οποία η πιεστική άμυνα των Γαλάζων φέρνει αποτέλεσμα. Ο Σπύρος είδε την κίνηση του Σταματέα, η πάσα του είναι λίγο πιο ψηλή. Αυτό του λέει και ο Σταματέας τον θέλει λίγο πιο χαμηλά. Να καταλήγει έξω στον Καραμπούλα. Πήρε εκτέλεσε ο Λιάκος, δεν το βάλε όμως στο τρίποντο. Ο Σπύρος. Βάζει. Ο Τζόγιας έφτασε μέχρι το τέλος. 9-29. Αλεξανδρίδης. Ιρολιάκος. Καραμάνος. Λέγει την πάσα. Καραμπούλας. Τον Ερούτσος. Δεν βρίσκει στόχο. Σταματέας. Σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στον Γιάννο Σπύρο. Σπύρο Σταματέας. Μπαλά στα αριστερά. Τζόγιας με πλάτη. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Προσπαθεί να βρει χώρο μπροστά από τον Νερούτσο. Εκείνος βρήκε το χέρι του αντιπάλου του. Πάνω στην εκτέλεση. Και έχουμε βόλες τώρα για τον Τζόγια. Επίσης προσπαθεί να δώσει λίγο όθηση επιθετικά στην ομάδα του. Τώρα θα κάνει το 10-29. Σπάνε το φράγμα των 10 πόντων οι γηπεδούχοι. Βάζει και την δεύτερη. 11-29 τώρα. Διαφορά στους 18. Είναι ολομόναχος ο Καραμπούλας. Ξεχάστηκε η άμυνα. Του στιμώρησε εκείνος. Και το 11-32, μπορείτε. Καλά έμεινε στα χέρια των πειρατών. Ο Σπύρος ποστάρει. Θα γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Και μάλιστα αυτή η άμυνα πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον Καβόλη. Μέχρι στιγμής πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τα έσοδα βλέπει από την ομάδα του.
ιδιαίτερα αμυντικά, αλλά και θετικά με 31 πόντους σε 13 λεπτά. Τα έχουν πάει εξαιρετικά τα μανάρια μέχρι στιγμής. Εδώ θα έρθει το καλάθι και φάουλ από τον Τζόγια. Και όσο και πάλι θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 13-32 τώρα το σκορ. 31 με σχολείτε. Σταίρος Αμαρτέας θα πάρει την μπάλα, η πάσα του είναι πολύ κακή. Καραμάνος αφήνει στον Καραμπούλα να τελειώσει και να συμφάσει με την κυρία. 13-33. Τζόγιας για τον Σπύρος από μέση απόσταση εκεί. 15-33. Κάπως δεν θα παίρνουν μπροστά. Είναι φανές επιθετικά για τους πειρατές. Εδώ θα βγει και η άμυνα. Για να Σπύρος πάει να κάνει τριπλά πίσω από την πλάτη. Έχει την μπάλα. Πάνε στο Καραμάνος. Σκαστή πάσα ωραία. Θα πάρει και πάλι ο ίδιος στα χέρια του. Θα εκτελέσει από μέσα απόσταση. Θα το βάλει κιόλας. Εδώ το 15-35. Πέρασε ο Τζόγιας. Κέρδισε και το φάουλ από τον Αλεξανδρίδη. Σήκωσε εδώ μεταξύ, επιστρέφει το μάτς για τους Γαλάζιους. Παίρνει την θέση του Γουλιάκου. Έφτασαν και τα τέσσερα ομαδικά τώρα τα μανάρια. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των πειρατών. Ένας Σπύρος. Έχουμε νέο φάουλ. Και συμπληρώνονται τώρα τα ομαδικά από τα άκρα μανάρια. Φίλος Γιάννος Σπύρος στην γραμμή. Και έχουμε και αλλαγή. Γιάννος Σπύρος αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 15-35. Χάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι πολλών υπηρατές. Και έτσι διαφορά είναι και πάλι στο συν 20. Αντώνης Τσίκος κατεβάζει. 5.45 ακόμα για το ημίχρονο. Πάει Σταθίου. Καραμπούλας του δίνει ξανά. Στέκεται λίγο πιο πίσω από τη βολή. Στοχή, νέα ευκαιρία με από πάει Σταθίου. Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Σίδωρος Τσίκος τώρα κάτω από την αντίπαλη ρακέτα με δύο παίκτες πάνω του. Βγήκε η άμυνα από τους πειρατές. Σταβουτεράκος. Μείνει στον Σταματέα. Πάρω λίγο να χάσει την ισορροπία του. Κρατούν οι πειρατές. Σταβουτεράκος. Αυτή στα αριστερά στον Τζόγια. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοστάρι γυρίζει μπροστά στα υψωμένα χέρια των αντιπάλων του. Καθαρίζει ο Παπαϊφσταθίου με το rebound. Τελευταίο πεταλέπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καραμπούλας. Πίεσε περισσότερο από όσο θα έπρεπε εδώ ο Γιάννος Σπύρος. Έκανε το φάουλ. Με Τσίκο και Καραμπούλα τώρα. Αυτός από την baseline έκανε έναν από το lay-up, δεν του βγήκε. Ντούλης. Δεν βάζει. Βλέπει γύρω του τις επιλογές του και αφήνει έξω στον Νικολουζάκη. Σταματέας παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν σημάδεψε σωστά. Μαζί ο Καμπολής. Και Τσίκος τώρα για τα μανάρια. Σίδωρος Τσίκος θα το πάρει το σουτ χωρίς δεύτερη σκέψη και πολύ καλά θα κάνει. 13-37. Τηλή πάσα για τον Ντούλη.
αποδέχτηκε εκείνος. Βλέπει γύρω του μόνο γαλάζιες φανέλες και τελικά δεν θα αποφεύγουν όλα τους πειρατές. 3-1-2-1-1. Ο Σίδωρος Τσίγκος θα πάρει την εξαιρετική πάσα ασίστ του Παπαϊσταθίου για το 13-39. Τζόγιας παίζει με τον Νικολουζάκη, έκανε το κόψιμο για τον Σπύρος, πήρε την μπάλα, δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Εκτός δέχεται το φαουλ από τον Ντούλη. Από ο Πιέρακος τώρα επιστρέφει, όπως και ο Λεωνίδας για τον Σπύρος. Με 25 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έγινε το κλέψιμο από τους πειρατές. Με τον Λεωνίδα για να σπίρω να κρατάει. Πιέζεται από τον Καμπόλη, χάνει προσθυμμένη. Κρατάει όμως και αφήνει στο Στραβοφιεράκο. Ντούλης το θέλει το σούτ. Θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 16-39. Δεύτερο τρίποντο για τους πειρατές στην αναμέτρηση. Κάστη πάστα στον Τσίγκο. Στέκεται μπροστά από τον αντίπαλό του, θα σημαδέψει όσο τώρα από την αριστερή πλευρά. 16-41, το έχει το σουτάκι ο Τσίγκος που το επιλέγει αρκετά συχνά. Στο 18-41, διορθώνω το σκορ. Ο Κεράκος προσπαθεί να ξεφύγει, παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δεν μπορεί να σκοράρει, έχει κερδίσει το φάουλο ωστόσο. Αν καταλαβαίνω καλά, το έχει κάνει ο σκληρός και είναι και το δεύτερο δικό του. Και έχουμε και time out για τους ομαλούς πειρατές. Πρώτη βολή του Στραβοφιεράκος για να πάει το σκορ τώρα στο 19-41. Μας έχεις στην δεύτερη. Παραμένει στο 19-41, 2-18 ακόμα για την ανάπαυλα. Ο Παπαϊσταθίου είναι μόνος στην κορυφή. Λοιπόν, στα χέρια των πειρατών, Ντούλης. Σε μόνος να πλησιάσει, έχασε την μπάλα δεύτερη, το ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι στο χώρο μου τους διαιτητές. Παϊσταθίου. Τσίγκος, ακόμα ένας σούπερ σε απόσταση, αυτή τη φορά είναι αστοχός. Μπορείς να ανανεώνει και βγάζει έξω. 9 δευτερόλεπτα. Παϊσταθίου θα το επιχειρήσει και πάλι. Σαματέας παίρνει. Εκεί στην άλλη πλευρά ψάχνει κάποια πάσα στον αέρα. Την βρήκε για τον Ντούλη και αυτός θα σκοράρει με το 21-41. Σκληρός. Από τα δεξιά δεν θα καταλήξει το Στραβοφιεράκος η μπάλα. Υπάρχει όμως κερδισμένο φαουλ για τον παίκτη. Φιλοξενούμενης ομάδας και έχουμε και βολές. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό για τους πειρατές. Έχουν ακόμα ένα φαουλ να δώσουν. Το τελευταίο 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα που απομένουν. Δεν θα αξιοποιήσει την πρώτη βόλη ο Σκλήρος. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη, την οποία θα χάσει επίσης. Η μπάλα όμως κατέληξε στη μέση στα χέρια του μετά από μια σφαλιάρα που έδωσε ο Παπαϊσταθίου. Και τώρα ο Τσίγκος κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. 4 δευτερόλεπτα. Πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, βρίσκει και αυτό σίδερο. Ο Στραβοφιεράκος κατεβάζει. Τώρα σταματάει την τρίπλα και επιλέγει τον Γιάννο Σπύρο. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα. Ο έτερος Γιάννος Σπύρος θα γυρίσει με το δεξί. Με ευκαιρία με σταματέα, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Κατευθείο όμως παραμένει στους ομαλούς πειράτες. Οι οποίοι ζητούν αλλαγή.
Έχει το μάτι ο Τζογιάς. Με 14 λεπτά για επίθεση η κόκκινη τώρα. Είναι εδώ ο Καπόλης, έκοψε την πάσα και αφήνει με 6-4 λεπτά τώρα τους πειρατές. Τζογιάς ψάχνει επιλογές για να βάλει μέσα την μπάλα, αφήνει στον Ντούλη. 4-4 λεπτά πρέπει να εκτελέσει ο ίδιος. Έχει ένα δευτερόλεπτο υπό την αστυκτική πίεση του αντιπάλου του, δεν μπορεί να βρει μεγάλωση. Συνεχίζει όμως κανονικά η δράση, 18 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Καμπόλης επιχειρεί μια μακρινή πάσα και του βγαίνει κιόλας για τον Τσίγκο. Έφτασε κοντά αυτός με φόρα, δεν μπορούσε να τον κόψει κανείς. 21-43. 7 δευτερόλεπτα. Ντούλης παίρνει τα βήματα, βαρύ άμυνα. Παίρνει ο Τσίγκος, έχουν χρόνο τα μανάρια, δεν είχε όμως το ρολόι ο Τσίγκος. Και ολοκληρώνεται έτσι η δεύτερη περίοδος με το σκορ 21-43. Επιστροφή και πάλι εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε ομαλούς πειρατές και κρανμανάρια. Νομίζω πρόκειται για την 17η αγωνιστική της Master League. Στο πρώτο γύρο τα Γκραν Μανάρια ήταν εκείνα που είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με μόλις ένα πόντο. Είχαν πάρει την νίκη με 55-54 τότε. Δεν θα εκμεταλλευτεί την δεύτερη ευκαιρία του Βρόνου Νικολουζάκης. Πάει στα Θείου. Αριστερό χέρι, δεν θα τελειώσει καλά. Έχουν όμως και πάλι την κατοχή στα χέρια του στα μανάρια. Ο Παϊσταθού θα το επιχειρήσει αυτή τη φορά λίγο πιο πίσω. Έχει ο Καραμάνος για να δώσει τη λύση έπειτα από το τρίτο διαδοχικό επιθετικό rebound. Για το 21-45. Ο Σταρογιάννος Σπύρος γυρίζει με το δεξί χέρι, βρίσκει στο 23-45. Αυτό είναι ο Λομόναχος, φωνάζει ο Γιάννος Σπύρος για να πάει κάποιον πάνω του. Δεν τον άκουσε κανείς, εκτέλεσε ο Παπαϊσταθίου ανενόχλητος. Το σκορ τώρα στο 23-48. 30 φίλος Γιάννος Σπύρος, δεν μπορεί να σκοράρει. Καραμάνος, δεν απολαύει την κίνηση των Σπύρων, είναι πολύ δυνατή όμως η πάσα. Ο Σπύρος δημιουργεί τώρα για τους Somalia Pirates. Λεωνίδας για τον Σπύρος προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση. Σταματέας αφήνει έξω. Τζόγιας με 4 δευτερόλεπτα το ρολόι. Με για 2 το σου του Γιάννα Σπύρου. Θα τα βρει όμως ούτε καν τη Στεφάνη. Ελπισμένος παίκτης των φιλοξενούμενων. Είναι ο σκληρός, όπως μπορώ να δω. Τώρα σηκώθηκε, αλλά δείχνει να κουτσενεί. Έτσι, τον αποσύρει. Η ομάδα τους μπαίνει στο βαριέ της θέσης του. Ο Λιάκος, σε ελπίζω να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Τον Στίγκος, πες με τον Λιάκο. Καραμάνος πήρε και πάλι από την εξαιρετική πάσα, αλλά είναι πολύ καλή και η άμυνα του Σαματέα. Ωραία, τον βρήκε ο Νερούτσος τον Καραμάνο νωρίτερα. Αλλά αντέδρασε καλά ο Σαματέας, πέταξε χτες την μπάλα. Την οποία έχει βρει και συμπαίχτη των φιλοξενούμενων, γι' αυτό η κατοχή είναι για τους πειρατές. Σαματέας. Τώρα πήγε πάλι στα χέρια του ρεφερή και επαναφέρουν οι πειρατές. Τον Τζόγια να παίρνει. Το Σταματέας που φεύγει λίγο η μπάλα. Τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης.
χτυπάσα για τον Νερούτσο. Παλεύει και με τον Ιωσό Ιψή για τον Σπύρο. Θα μπορέσει να τον νικήσει. Θα κερδίσει και το φάουλ. 23-50 πλέον το σκορ. Δώσανε τη μάχη της εκεί οι δύο ψηλοί. Με νικητή τον Νερούτσο, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον Λεωνίδα για τον Σπύρο. Έξω η βολή, δεν καθαρίζει το rebound στο Σιπηρατές. Νερούτσος. Από Ευσταθίου, σηκώνεται και μπαίνει το καλάθι, αλλά έρχεται εκεί από πίσω ο Καράμανος για να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. 23-52 τώρα. Σταθερά απομακρυσμένη η φιλοξενούμενη. Από τα πρώτα λεπτά έχουν, πάρει να, έχουν καταφέρει να πάρουν μια απόσταση ασφαλείας στο παιχνίδι. Εδώ θα κλέψουν, υπάρχει και αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση. Σήκος αφήνει την μπάλα στον Καραμάνο για να τελειώσει αυτό στην φάση. 23-54. Απομακρύνονται ακόμα περισσότερο τα μανάρια. Και έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Στο συν 31 πλέον η διαφορά. 23-54 δείχνω από την Οσπίνακας. 6,5 λεπτά απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο και τα κάνουμε ανάγκια. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα μέχρι στιγμής. Ζόγιας βγήκε πάλι το στραβοχεράκο, έκανε ένα βήμα πίσω αυτός. Ποτό σουτ, Ματέδος Σταματέας. Πρέπει τις κινήσεις, δεν μπορεί να βρει όμως τον Ντούλη. Κατοχή τώρα. Βλέπω ότι είναι μόνος του πίσω από τα 6.75. Δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 23-57. Το Βουγγεράκος. Και το Γιάννος Σπύρος. Έτσι με πλάτη, γυρίζει, κλείστηκε και από δύο. Ευκαιρία δίνει ύψη στο σούτ ο Ντούλης. Τα αυτιά του όμως θα αναπτύξει την παραδείγμα του έτσι. Στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Αλεξανδρίδης αφήνει τώρα στον Λιακό και αυτός με τη σειρά του στον Τσίγκο. Ωραία, εδώ γύρισε η μπάλα στην επίθεση των Γαλάζιων. Ναι, ευκαιρία για Τσίγκο. Ούτε τώρα μην σάρξε καλά, το ξεσπάει ο ίδιος. Ο Χεράκος. Κάνει τις τρίπλες, ένα σούτικο πίεση, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Αλεξανδρίδης, πάνω του Γιάννος Σπύρος, τον πόδι με φάουλ. Και κάνει το δεύτερο ομαδικό για, για τους γηπεδούχους. Φίλησε μια σκάστη πάσα με στόχο τον Τσίγκο. Σταματέας είναι αυτός που πετάξε αυτός την μπάλα. Στα 11 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση τώρα των Γαλάζιων. Λιάκος. Η Σίδωρο Τσίγκος πέρασε ανάμεσα από δύο με τα αριστερό χέρι, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τη φάση. Σταματάει, σταματάει την τριπλά. Είναι τώρα στον Τζόγια. Ντούλης. Πήρε ο Σταματέας κατευθείαν, θέλησε να αφήσει μπάλα στο καλάθι. Δεν του βγήκε αυτή η επιλογή. Αλεξανδρίδης. Πήρε ο Καραμάνος και άφησε στο πλάι. Ωραία προσπίσα τον Τσίγκο και πάλι Καραμάνος. Η μπάλα φτάνει στα αριστερά τώρα. Καραμπούλας θα συνεργαστεί άψογα με τον Τσίγκο αυτή τη φορά. Δεν θα κάνει λάθος. 23-59. Νωρίτερα έχασε κάποιες προσπάθειες ο Τσίγκος. Αυτή τη φορά κατάφερε να εκτελέσει ολόσωστα. Γυρίζει ο Τζόγιας. Θα βάλει το καλάθι. 25-59. Μεσανδρίδης.
Αυτός έφτασε κοντά, αυτή στην περιφέρεια για να πάρει ο Καραμπούλας το τρίποντο. Κάτι πάσα για τον Τραβοκεράκο, πέρασε, έφτασε κοντά, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Παρά τις καλές προϋποθέσεις δεν έβαλε το καλά. Τραβοκεράκος. Κατευθείαν βρήκε την πάσα ο Καραμπούλας εκεί με μια κίνηση πολύ. Άφησε στον συμπαίκτη του, στον Τσίκο. Ακόμα τα καλά που έρχεται από τα χέρια του. Ο Ντούλης στην συνέχεια έτρεξε όλο το γήπεδο. 27-61. Αλεξανδρίδης, 2-45 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Έχουμε πόδι από τον Τζογιά. Το μάτι τώρα επιστρέφει ο Λεωνίδας Γιάννος Σπύρος από την πλευρά των πειρατών. Καραμάνος αφήνει χέρι με χέρι. Αλεξανδρίδης θα το πάρει το τρίποδο μέσα. 27-64. Τζόγιας έφτασε κοντά, κόπηκε στα ίσα από τον Καραμάνο. 3-1-2-3 στην επίθεση. Λιάκος ανενόχλησες εκεί, δεν τον ακολούθησε κανένας. 27-66 το σκορ. Στο σύν 39 η απόσταση. Αλεξανδρίδης πέρασε. Νέος ευθυνδιασμός για τα μανάρια. Νέο καλάθι από τον Λιάκο αυτή τη φορά. 27-68. Διαφορά έχει ξεφύγει. Οι φιλοξενούμενοι είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Εξακολουθούν να είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο μάτς. Στους πειρατές να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους. Η προσπάθεια από τον Γιάννο Σπύρο. Αλεξανδρίδης. Ο Καραμπούλας. Τσίκος με το δεξί χέρι μέσα και αυτό από τον ίδιο, ο οποίος σήμερα κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός ο Ισίδωρος Τσίκος για τα μανάρια. Έγραψε το 27-70 τώρα, ενώ έχουμε 50 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Καραμπούλας άπλωσε το χέρι του, έκανε το φαουλ στον Γιάννο Σπύρο, ο οποίος είχε πάρει καλύτερη θέση μπροστά του. Φαουλ που είναι μόλις το πρώτο που κάνουν τα μανάρια στην τρίτη περίοδο. Ντούλης ψάχνει συμπαίκτη, θέλει να περάσει από πάνω από το ταμπλό την μπαλά. Δεν του βγήκε όμως η επιλογή. Έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά. Κερδισμένο φαουλ τώρα για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Είναι και το τέταρτο φαουλ για τον Λεωνίδα Γιάννο Σπύρο. Το επόμενο θα περάσει εκτός. Μέσα στον πρώτο τσίκος. 27-71. Την δεύτερη. Πίσω τώρα στο μισό γήπεδο. Έσπασε ο Τζόγιας. Δεν σκοράρε με τα αριστερό lay-up. Αλεξανδρίδης. Θέλησαν να βγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι Γαλάτζοι, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Ο Καραμάνης θα μείνει στην baseline για να επαναφέρει. Γίνονται κινήσεις τώρα, πήρε ο Αλεξανδρίδης στα αριστερά. Πάλι Καραμάνος. Τσίκος για 2. Μέσα κι αυτό. 27-73. Ντούλης εδώ. Θα πετύχει το καλάθι.
Χαιρετισμένο φαουλ επίσης. 29-73. Και στην τρίτη περίοδο, 29-73 το σκορ. Πήγαμε και στην τελευταία περίοδο που ξεκινάει με ένα φαουλ πάνω στον Καραμάνο. Καραμάνος ο οποίος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενο, 17 πόντι, 14 rebound, 9 assist, 7 κλεψίματα και ένα block για τον παίκτη των Γαλάζιων. Άλλα 3, άλλη μία assist και 3 κλεψίματα και θα έχουμε triple double. Και αυτό είναι η χαμένη ευκαιρία του αρχηγού των φιλοξενούμενων. Μπαλά παραμένει στα χέρια των πειρατών. Θέλησε να βρει κατευθείαν τον Γιάννο Σπύρο. Η συνεργασία δεν είναι το καλό της συνέχεια των Καραμπούλαν, ανεώνος πίσω. Την επίθεση τους οι Γαλάζιοι, όπως θα κάνουν και τώρα, θα το επιχειρήσει και πάλι ο Αλεξανδρίδης, ούτε στην δεύτερη ευκαιρία. Πάσα στη γωνία, Καραμπούλες δεν θα πάρει το σουτ, θα αφήσει εξαιρετικά στον Καραμάνο. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Πάμε και σε μια διακοπή τώρα. Time out. Η δράση συνεχίζεται. 29-75 το σκορ. Θα πάτε να συγκρίσει όσον αφορά τον νικητή. Απλά πλέον σε αυτά τα σχεδόν 9 λεπτά από εμάς. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στο ματ. Στο Σταματέας θα κάνει το 31-75. Αλεξανδρίδης κάνει την εκτέλεση μαζί και το τρίποντο. 31-78. Κεράκος. Χώρο στα δεξιά. Προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί. Έχει πέσει και πάνω το Καραμπούλας, ο οποίος σκέφτεται εκεί υποτικά να τον σηκώσει. Θα πάει τώρα στις βόλες των πειρατών. Ας το έχει πρώτη βολή από τον Σαββο Κεράκο. Ένα λεπτό 31-78. Θα χάσει και την δεύτερη. Παραμένει έτσι ίδιο το σκορ. Αλεξανδρίδης. Πήρε στην κορυφή. Ο Καμπόλης θα επιχειρήσει αυτός ένα σούτ. Καταλήγει έργο. Τραγωγεράκος. Πάρει θέση μπροστά στον Καραμπούλα. Ο Γιάννος Σπύρος δεν έχει φτάσει μπάλα σε εκείνον. Κρατάει ο Ντούλης. Τους θα επιχειρήσει να βρει και πάλι τον Σαββοκεράκο. Από τα χέρια τα δικά του καταλήγει εκτός η μπάλα. Και έχουμε κατοχή για τα μαναριά. Αλεξάνδρης κλασικά κατεβάζει όπως κάνει στις τελευταίες φάσεις. Θα πάρει και την προσπάθεια τώρα με τα αριστερό lay-up. Δεν ήρθε το καλάθι. Για
Ήταν ο Σπύρος. Δούλης θα το πάρει το τρίποντο. Βρήκε σίδερο. Ξέρει ο Καραμάνος. Πατάει κάτι, τον σταματάει ένα φόλο για τον Σπύρος. Τον 30 φίλοι για τον Σπύρο. Αλεξανδρίδης βρήκε και πάλι χώρο, εκτέλεσε αυτή τη φορά, δεν το βάλε. Σταματέας μαζεύει το rebound και παίζει με τον Τζόγια. Έχει όρθιο το βλέμμα του εκείνος, βλέπει τι επιλογές έχει. Έχουμε φόλ μακριά από την μπάλα, τον Καμπόλη. Έγινε εκεί στην προσπάθεια, το έκανε ο Γιάννος Σπύρος για να πάρει θέση μπροστά του. Τζόγιας μένει με τον Καμπόλη. Γιάννος Σπύρος θα γυρίσει, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Πυρολιάκος. Πάσα στην κορυφή. Γρήγορο τον Αλεξανδρίδη, ακόμα ένα. Γιάννος Σπύρος θα βαρύσει το rebound, 6.45 ακόμα για το τέλος. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα τελικά, για τους κυπεδούχους. Ο Γιάννος Σπύρος. Όλοι στον άλλον Γιάννος Σπύρο τώρα. Είναι Λεωνίδα. 2-3 τα ομαδικά. Σηκώθηκε ο Ντούλης εκεί με δύναμη. Ο ίδιος παλεύει και θα συγκρατήσει, αλλά θα στοχίσει και στην δεύτερη προσπάθεια του. 3-1-2-2 τώρα μπροστά. Δεν μπορέσε να πάρει ο Καραμάνος. Προσήγει πάρα τα χέρια. Παίζει και πιέζει τον Γιάννο Σπύρο. Ο οποίος θα γυρίσει, θα εκτελέσει και θα σημαδεύει σωστά. 33-78. Τραφέτει πάλι ο Αλεξανδρίδης. Καραμάνος παίρνει, εκτελεί για 2. 33-80. Άρα την κίνηση και πήρε ο Σταματέας, ο οποίος ποστάρει τον Καραμάνο. Είναι πολύ κακό το τελειώμα του. Αλεξανδρίδης. Καραμάνος συμπαίκτη, ο Λιάκος έκανε το κόψιμο, έβαλε το καλάθι για το 33-82. Τώρα από τον Καραμάνο. Κρατάει, αφήνει στον Καραμπούλα. Ο Καμπούλης θα τα του φέρει ακόμα μια τσίτ. Δούλης περνάει, φτάνει κοντά και βάζει το καλάθι. Θα έκανε όλα μόνο στη συγκεκριμένη φάση. Είναι το 35-82. Είναι καλή η πάσα του. Καλή θα καταλήξει στις κερκίδες. Έφτασε κοντά ο Καμπούλης, τον πούλησε η μπάλα. Δείτε πώς αντιδράει. Δεν κοιτάξει πως στη συγκεκριμένη φάση ο Καμπούλης για να βρει το πρώτο του καλάθι. Ο
Λέβει και με τον Καμπόλη ο Γιάννος Σπύρος. Τα χέρια και τον δύο στην μπάλα. Το Βελάκι δείχνει. Σομαλοί πειρατές. Δεξιά θα δώσει ύψος ο Κραβοκεράκος. Μπορέσε να βρει το καλάθι. Κάτω πια αλλάζει χέρια μετά το λάθος των Γαλάζιων. Και οι πειρατές τώρα είναι στην επίθεση. 3-44 ακόμα για το φινάλε. Θα πίσω από την πλάτη εξαιρετική για τον Γιάννο Σπύρο. Πολύ ωραία εδώ συνεργάστηκαν οι δύο. Λεωνίδας και 30, φίλος Γιάννος Σπύρος. 37, 82. Καναμάνος. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Αυτός κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε εκεί διακοπή. Για time out. Ο Καραμάνος έχει κάνει και επίσημα triple-double, 21 πόντι, 18 rebound και 10 assist για τον παίκτη των φιλοξενούμενων, ο οποίος αν κάνει και 2 κλεψίματα θα φτάσει και τα 10 κλεψίματα. Ο Στράβος Γεράκος και το μεταξύ θα κάνει το 39-82. Πολύ στήστας αρχικά, το πήρε στην συνέχεια. Ούτε τώρα θα μπορέσει να βρει στόχο. Αλεξανδρίδης, αυτός είναι ευστόχος τώρα. Πίσω από τα 6.75, 39, 85 πλέον το σκορ. Η διαφορά έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. 2.25 πριν το φινάλι του μάτς. Ζωγιάς αστοχή αυτός στο δικό του τρίποντο. Ξεκινώνται τώρα στον ευθυριασμό οι φιλοξενούμενοι και ο Καμπόλης δεν μπορεί να αστοχήσει τώρα. Θα πετύχει το καλάθι για το 39-87. Πανηγυρίστηκε τώρα στο καλάθι του. Αρκετά εδώ είναι από τον πάγκο. Το περίμενε πως και πως στους παίκτες του. Στο σίδερο η μπάλα από την προσπάθεια του Γιάννου Σπύρου και πάλι Καμπόλης φέρει στον ευθυριασμό. Να δούμε αν θα πετύχει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Έτσι τώρα μας τα χάλασε. Κεράκος. Πολύ δυνατή εκτέλεση. Κατέληξε κατευθείαν εκτός του αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Τελευταίο σχεδόν 1,5 λεπτό στο μάτς. Διαδικαστικού χαρακτήρα. Αυτός τα καλαμανάρια θα φτάσουν στην 7η νίκη τους. Θα πάνε στο 7-9. Ενώ οι Σομαλοί πειρατές για έκτοση τη παιχνίδι θα ιτηθούν και θα πέσουν στο 3-11. Φέρουν οι Γαλάζοι με τον Τσίγκο. Αλεξανδρίδης έφτασε κοντά. Μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Και τώρα η μπάλα περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Τα μανάρια επιστρέφουν στις νίκες, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική ιτήθηκαν από τους Γκουρούδες με 78-68. Θα τελειώσει και εδώ ο Τσίγκος στην φάση με επιτυχία, 39-89 το σκορ. Στρογγυλά, στρογγυλά, στην 50 παρακαλώ τα κάνουν μανάρια. Ο Κεράκος κέρδισε το φάουλ από τον Καμπόλη. Θα τον στείλει στη γραμμή για τρεις βολές. Κάνει την πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Βιάστηκε ο Καμπόλης, έχουμε ακόμα μία να εκτελέσουμε.
Βάζει μία από τις τρεις ο Στραβοπιεράκος. 40-89. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Είναι το κλέσμα του Στραβοπιεράκου, το πανηγύρισε κιόλας. Θα βάλει και το καλάθι. 42-89 λοιπόν το σκορ. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Να τα κάνουμε μανωριά. Να πανηγυρίζουν την νίκη κόντρα στους ομαλούς πειρατές.